Η επανάσταση του 21 είναι γνήσιο τέκνο αυτών των ιδεών, όπως και άλλες μεγάλες επαναστάσεις του 18ου αιώνα, η Γαλλική Επανάσταση, η Αμερικανική. Αλλά αυτό οφείλουμε να μην το ξεχνάμε. Να μην ξεχνάμε ότι σε τούτο εδώ τον τόπο και μέσα από την αυτοθυσία και τους αγώνες των προγόνων μας αναδείχθηκαν υψηλές αξίες και ιδανικά που τούτη εδώ η μικρή χώρα υπερασπίζεται επάξια ακόμα και σήμερα στην Ευρώπη αλλά και σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της Οικουμένης. Γιατί πρόκειται για αξίες οικουμενικές που σε αυτόν τον τόπο γεννήθηκαν. Τα ψαρά, το μεσολόγγι, η αλαμάνα και οι άλλοι τόποι της θυσίας αποτέλεσαν εκείνη την εποχή τις τελευταίες αιματηρές πράξεις του παλιού, την ώρα που το παλιό πέθαινε και το καινούριο πάσχιζε να γεννηθεί. Αυτό το καινούριο, ο σπόρος που έθρεψε το νέο ελληνικό κράτος, είναι που γέννησε και την Ευρώπη των μεγάλων αγώνων, την Ευρώπη των μεγάλων ιδανικών, των ιδανικών της ελευθερίας, της ισότητας, της δημοκρατίας, της ειρηνικής συνύπαρξης των λαών. Και στο διάβα των χρόνων που περάσαν από τότε, όποτε η λύθη επέτρεψε στο παλιό να επιστρέψει, όποτε δηλαδή επέτρεψε τον σκοταδισμό, την οπισθοδρόμηση, τους εθνικισμούς να βγούνε στο προσκήνιο, είχαμε μεγάλες τραγωδίες στον πρώτο και στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Μεγάλες τραγωδίες που γνώρισε η Ευρώπη, γνώρισε ο κόσμος ολόκληρος, αλλά οι λαοί και ο δικός μας πάντοτε στη σωστή μεριά της ιστορίας και στην πρώτη γραμμή των αγώνων για την υπεράσπιση αυτών των αξιών ξανάβαλε την ιστορία στη σωστή της ρότα. Γι' αυτό λοιπόν φίλες και φίλοι, σήμερα που η Ελλάδα βαδίζει στα 200 χρόνια από το έπος του 21, είμαστε περήφανοι που σηκώνουμε το κεφάλι ψηλά και παρά τις δυσκολίες που περάσαμε και ακόμα περνάμε, παρά τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε, υπερασπιζόμαστε επάξια αυτές τις αξίες και αυτά τα ιδανικά που καθόρισαν τόσο την εθνική μας αναγέννηση όσο και την αναγέννηση ολόκληρης της Ευρώπης. Και είμαστε περήφανοι γιατί η Ελλάδα παρά τις μεγάλες δυσκολίες, χάρη στην αυτοπεποίθηση και στον αγώνα του λαού της, ατενίζει με αισιοδοξία το μέλλον, στέκεται όρθια, περήφανη ως μια χώρα σύγχρονη, ευρωπαϊκή και δημοκρατική. Με κοινωνική δικαιοσύνη, ισονομία και απόλυτο σεβασμό στις ατομικές ελευθερίες. Και αφήνει πίσω της μια σκληρή περίοδο. Μια σκληρή περίοδο στην οποία μας οδήγησαν λάθη, ανεύθυνες και ιδιωτελείς επιλογές, αφήνει όμως πίσω της αυτή την περίοδο και είναι μια χώρα που διαρκώς επιδιώκει την ειρηνική συνύπαρξη, την αλληλεγγύη και τη συνεργασία με τους γείτονές της. Όμως παράλληλα, με αποφασιστικότητα, απαιτεί από όλους και έχει την ικανότητα να διασφαλίζει τον απόλυτο σεβασμό των κυριαρχικών της δικαιωμάτων και της εδαφικής της ακεραιότητας. Η Ελλάδα είναι σήμερα φάρος αξιών, αλλά και πόλος εγγυητής της σταθερότητας και της ασφάλειας στην περιοχή μας. Και γι' αυτό τον λόγο δεν επιτρέπει σε κανέναν να παίζει παιχνίδια που θέτουν σε κίνδυνο τη σταθερότητα και την ομαλότητα. Και θέλω από αυτήν εδώ την ιστορική γωνιά της πατρίδας μας να επαναλάβω αυτό που ολόκληρη η Ευρώπη πια με τον πλέον επίσημο τρόπο και με μια φωνή δηλώνει.
η Τουρκία οφείλει να σταματήσει τις παράνομες ενέργειες στο Αιγαίο, να σεβαστεί τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας και της Κύπρου, να σεβαστεί τους κανόνες που απορρέουν από το διεθνές δίκαιο και θα πρόσθετα να κατανοήσει ταυτόχρονα ότι στον 21ο αιώνα την ευημερία και την πρόοδο ενός λαού δεν την διασφαλίζουν οι προκλήσεις και οι εθνικιστικές κορώνες, αλλά ο άλληλος σεβασμός και η συνεργασία με τους γείτονες, η καλή γειτονία και η διαρκής επιδίωξη επίλυσης των διαφορών. Η Ελλάδα αυτό το κατανοεί και το εφαρμόζει. Και είναι μια χώρα που διαθέτει ισχυρή αποτρεπτική δύναμη, όχι για να απειλήσει, αλλά ακριβώς για να εξασφαλίσει την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή, για να υπηρετήσει αυτήν την αρχή της καλής γειτονίας. Και μια μέρα σαν τη σημερινή, μια μέρα που τιμούμε σήμερα εδώ σε αυτόν τον ηρωικό τόπο, τον τόπο του Κανάρη και των άλλων μεγάλων ηρώων, μια μέρα σαν τη σημερινή που τιμούμε όσους έβαλαν τα θεμέλια του εθνικοαπελευθερωτικού μας αγώνα, είναι μια μέρα που οφείλουμε να αποτίσουμε φόρο τιμής και σε όλους τους άντρες και τις γυναίκες, τους στρατευμένους μας, τα στρατευμένα νιάτα, τους στρατιώτες, τους ναύτες, τους αεροπόρους, τους αξιωματικούς μας που βρίσκονται απ' άκρη σ' άκρη της χώρας προκειμένου να υπερασπιστούν με ανιδιοτέλεια, με αυτοθυσία, καθημερινά, 24 ώρες το 24ωρο, την εθνική μας ακεραιότητα και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Να αποτίσουμε φόρο τιμής όσους διασφαλίζουν με υψηλό φρόνημα και με αίσθηση καθήκοντος την ειρήνη και την ασφάλεια στα σύνορά μας. Και τούτη την ώρα η σκέψη μας βρίσκεται σε αυτούς, αλλά ιδιαίτερα βρίσκεται και στους δύο Έλληνες στρατιωτικούς που βρίσκονται φυλακισμένοι στην Ανδριανούπολη. Και θέλω να διαβεβαιώσω τόσο αυτούς όσο και τον ελληνικό λαό. Η σκέψη μας όχι μόνο σήμερα που γιορτάζουμε την ελευθερία μας, αλλά καθημερινά είναι μαζί τους. Και κάνουμε ό,τι πρέπει και ό,τι χρειάζεται προκειμένου σύντομα να επιστρέψουν στην πατρίδα. Φίλες και φίλοι, η σημερινή μέρα είναι μέρα μνήμης και τιμής και για τον ελληνισμό όπου γης, τον οικουμενικό ελληνισμό. Από το ηρωικό νησί σας λοιπόν, από αυτόν τον τόπο της θυσίας, εδώ από το Παλιόκαστρο και την ξακουστή ανά τον κόσμο ολόμαυρη ράχη, θέλω να στείλω ένα μήνυμα στους Έλληνες όπου γης. Το μήνυμα ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα που έχει σμιλευθεί μέσα στον χρόνο σε δύσκολες στιγμές. Είναι μια χώρα που έχει μάθει μέσα από τον αγώνα, μέσα από τη μάχη, μέσα από τη θυσία και τις δυσκολίες. Και έχει μάθει μέσα από τις δυσκολίες να βγαίνει πιο δυνατή, πιο ενωμένη και πιο αποφασισμένη. Και ο λαός μας έχει μάθει μέσα από τις δυσκολίες να βγαίνει πιο δυνατός, πιο ενωμένος και πιο αποφασισμένος. Και η ύψιστη τιμή στους ήρωες της Επανάστασης θα είναι σε 3 χρόνια από σήμερα, στη συμπλήρωση των 2 αιώνων από την έναρξη του συλλογικού αγώνα για την Ελευθεριά, η Επανάσταση του 21, σε 3 χρόνια από σήμερα λοιπόν, η συμπλήρωση των 2 αιώνων να βρει την πατρίδα μας εκεί που ορίζει η συλλογική δύναμη αλλά και η ιστορία αυτού του λαού. Η επόμενη σελίδα της ιστορίας μας ανήκει σε μια Ελλάδα απαλλαγμένη από τα τραύματα της οικονομικής κρίσης και από την ασφιχτική επιτροπή που βιώσαμε τα τελευταία 8 χρόνια. Σε λίγους μήνες από τώρα τελειώνει αυτή η περίοδος και τώρα είναι η ώρα που πρέπει να θέσουμε σε στέρεα θεμέλια
την προοπτική και το αύριο του τόπου μας. Με αξιοπρέπεια και περηφάνεια, αλλά και με επίγνωση ότι δεν πρέπει να ξαναγυρίσουμε ποτέ στις δύσκολες εκείνες στιγμές που πρόσφατα περάσαμε και που υποχρεωθήκαμε να παραχωρήσουμε μέρος της οικονομικής μας κυριαρχίας. Η Ελλάδα είναι μια χώρα που μπορεί πλέον ξανά να πατήσει αυτοδύναμα στα δικά της πόδια, στις δικές της δυνάμεις και να ορίσει το μέλλον της. Στα 200 λοιπόν χρόνια από την Επανάσταση του 21, οραματιζόμαστε και δουλεύουμε γι' αυτό. Η Ελλάδα να είναι μια χώρα ισχυρή ξανά, πόλος ασφάλειας και σταθερότητας, διαρκής φάρος αξιών, πρότυπο δημοκρατίας, δίκαιης ανάπτυξης και κοινωνικής αλληλεγγύης για όλη την Ευρώπη. Η ίδια μας η ιστορία αυτού του τόπου, της Ελλάδας μας, του λαού μας, είναι το εχέγγυο ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε και θα τα καταφέρουμε. Με αυτές τις σκέψεις θέλω λοιπόν να σας ευχαριστήσω και να σας πω ότι πραγματικά με μεγάλη συγκίνηση βρέθηκα σήμερα στον τόπο σας ανήμερα της εθνικής μας γιορτής. Με αυτές τις σκέψεις να σας πω ότι εσείς εδώ καθημερινά φυλάτε Θερμοπύλες και αξίζει η έγνοια της πολιτείας σε εσάς, η στήριξη στον αγώνα της καθημερινότητάς σας. Και θα είμαστε δίπλα σας. Διότι εδώ χτυπάει η καρδιά της Ελλάδας. Η καρδιά της Ελλάδας δεν χτυπά στην πρωτεύουσα, χτυπά στα μικρά και απομακρυσμένα νησιά μας, δίπλα στα ανατολικά και νοτιοανατολικά σύνορα όχι μόνο της Ελλάδας αλλά και της Ευρώπης. Και γι' αυτό σήμερα τιμούμε τους ηρωικούς αγώνες των προγόνων μας, τα μεγάλα ιδανικά που μην ξεχνάτε ποτέ, αυτά εκπροσωπεί η μικρή μας χώρα στην Οικουμένη. Ας αναφωνήσουμε λοιπόν, ζήτω η Ελλάδα, ζήτω τα μεγάλα αυτά ιδανικά που αυτός ο μικρός τόπος εκπροσωπεί με επάρκεια και υπερασπίζεται σε ολόκληρη την Οικουμένη. Ζήτω η ελευθερία, χρόνια πολλά σε όλους τους Έλληνες και σε όλες τις Ελληνίδες. Να είστε καλά.